Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του Master Plan του λιμανιού του Βόλου και η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποτελούν τις κυρίαρχες προτεραιότητες της διοικήσεως του οργανισμού Λιμένος που έκανε σήμερα απολογισμό έργου με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων της. Τα έργα της ιχθυόσκαλας, της γεφύρωσης του Ξηριά και η απομάκρυνση της επικίνδυνης μαρίνας τουριστικών σκαφών αποτελούν τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της διοίκησης ενός οργανισμού που, όπως επεσήμανε ο πρόεδρός του, λειτουργεί με απαρχαιωμένο εξοπλισμό και υποδομές σε μη ανταγωνιστικές συνθήκες. Ο κύριος Πρίγκος χαρακτήρισε το λιμάνι εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής και άφησε εχμές εναντίον φορέων που ασκούν, όπως είπε, λαϊκίστικη κριτική. Όσοι λαϊκίστικα και υποκριτικά ζητούν να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα δεκαετίας σε διάστημα 10 μηνών και κάτω από συνθήκες οικονομικές εξαιρετικά δύσκολες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο εγκλωβισμός και η λειτουργία σε πρακτικές του παρελθόντος έχει οριστικά ξεπεραστεί από τα ίδια τα γεγονότα. Στο σχεδιασμό της διοίκησης κατέχουν περίοπτη θέση η ολοκλήρωση του τρίτου προβλήτα, η εκπώνηση μελέτης για την υποδοχή κουρασγερόπλοιων στον κεντρικό προβλήτα του λιμανιού, η λειτουργία του επιβατικού τέρμιναλ που προσδιορίζεται στα τέλη του 2011 και η δημιουργία μαρίνας τουριστικών σκαφών στο λιμενοβραχίωνα με ήπιες παρεμβάσεις. Για τη μαρίνα που ξυλώθηκε στο χώρο του Τελωνίου, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού τόνισε ότι δεν υπήρχε τρόπος να λάβει αδειοδότηση το συγκεκριμένο έργο και πως είχαν προκύψει σοβαρά ζητήματα επικινδυνότητας για τους χρήστες της. Υπήρχαν φαινόμενα, έπεφτε κόσμος στη θάλασσα. Κόντουσαν να πνιγεί κόσμος. Είχαμε έκθεση από το λιμενικό για την επικινδυνότητα. Δηλαδή εδώ μπορεί να γινόταν κάτι και να κλαίγαμε όλοι μαζί, ας πούμε. Να χάναμε άνθρωπο. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα ήταν το νομικό και έπεται το τεχνικό. Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ρωτήθηκε και για τις οικονομικές διεκδικήσεις ύψους 220.000 ευρώ του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Δημήτρη Γεωργιάδη, που δικαιώθηκε δικαστικά, αλλά δεν έχει διεκδικήσει προς το παρόν το προαναφερόμενο ποσό. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει αίτηση ανέρρησης στον Άριο Πάγο. Ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης, αν θέλει, ανά πάση στιγμή έρχεται, ζητάει τα χρήματά του και τα παίρνει. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και μας κάνει κατάσχεση. Και αν δικαιωθούμε στον Άριο Πάγο, γυρίζει τα χρήματα πίσω. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν τα έχει ζητήσει, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε.